Είναι τα αναδρομικά στις κύριες συντάξεις. Είναι τέσσερις οι περιπτώσεις. Για να δούμε με ημερομηνίες συγκεκριμένες πια, γιατί έχουμε εδώ από πριν από τα Χριστούγεννα και με τον προηγούμενο υπουργό που λέγαμε μέχρι το Δεκέμβριο θα δοθούν τα λεφτά, επί παραδείγματος στους κληρονόμους. Πάμε για Πάσχα και ακόμη τα λεφτά αυτά δεν έχουν δοθεί. Για πάμε να δούμε λοιπόν περιπτώσεις και συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής. Νομίζω εισερχόμαστε σε περίοδο αστερισμού αναδρομικών. Πάλι θα συζητάμε για πολύ καιρό το τι θα συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πάλι δεν είναι αρκετά ακριβείς οι ημερομηνίες που έχουν δοθεί. Η υπουργική απόφαση είναι αυτή που εστάλει στον ΕΦΚΑ για γνωμοδότηση, έτσι ώστε να υπογραφεί και να προχωρήσει το ζήτημα του επανυπολογισμού των συντάξεων για όσους είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Πρόκειται για μια διάταξη του νόμου 4670, με την οποία οριζόταν ότι όσοι έχουν πάνω από 40 έτη ασφάλισης αλλάζει ο συντελεστής της ανταποδοτικής σύνταξης και με βάση αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν, να επανυπολογιστούν μάλλον οι καταβαλλόμενες συντάξεις και όλοι αυτοί οι δικαιούχοι να πάρουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Αυτή τη στιγμή επομένως έχουμε την εικόνα ότι θα ξεκινήσει η καταβολή αυτή τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2021, αναλόγως με το πότε θα ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός. Ναι. Δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι αυτό. Και σίγουρα έχουμε και τα υπόλοιπα αναδρομικά των κληρονόμων, τα οποία το Υπουργείο προσπαθεί να τα πληρώσει τον Απρίλιο του 2021. Βρίσκεται στο τελικό της στάδιο η επεξεργασία περίπου 10.000 αιτήσεων που έχουν εξεμείνει και δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά τους την ώρα που έπρεπε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη λάβει τα αναδρομικά των κληρονόμων, αυτοί οι 10.000 περίπου θα τα λάβουν με τη σύνταξη του Μαΐου, τον Απρίλιο του 2021. Μάλιστα. Τέλος, έχουμε και τους συνταξιούχους. Έχουμε και άλλη κατηγορία αναδρομικών. Είναι οι συνταξιούχοι που εργάζονται, οι οποίοι συνταξιούχοι είχε υπολογιστεί η παρακράτηση στη σύνταξή τους με το παλιό καθεστώς, δηλαδή τους παρακρατούσαν το 60% και λάβαναν το 40%. Και τώρα θα δικαιούνται από Φεβρουάριο του 2020 αυτοί το 70% της σύνταξης και αυτή τη διαφορά θα τη λάβουν αναδρομικά και αυτοί με τη σύνταξη πιθανότητα του Ιουνίου. Και αυτό έχει πάει πίσω, γιατί θυμάμαι πόσους μήνες που συζητάμε, ναι. Και, ναι, φυσικά. Και αυτό το κομμάτι βρίσκεται στη διαδικασία της εκαθάρισης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται το 50% των εργαζομένων του ΚΕΑΝΟ βρίσκεται σε τηλεργασία. Άρα, είναι εξαιρετικά κόσμος. Δύσκολο να έχει πρόσβαση, να υπάρχει πρόσβαση στα υποκαταστήματα. Να ξέρετε ότι, και να ξέρουν και οι τηλεθεατές, ότι σε όποιο υποκατάστημα ξαφνικά πέφτουν τα ραντεβού και φαίνεται ότι όλα είναι κλεισμένα για τις επόμενες 2 εβδομάδες, το συγκεκριμένο υποκατάστημα έχει τεθεί σε καραντίνα λόγω του εντοπισμού κρούσματος. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά τελειώνουν τα ραντεβού ή ότι εξυπηρετούν άλλο κόσμο. Δεν θα έπρεπε όμως να ανακοινώνεται αυτό για να λάβει τα μέτρα του κάποιος που επισκέφθηκε το συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ εύκολο να ανακοινώνεται και είναι θέμα του να μην δημιουργηθεί πανικός από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, αλλά θα έπρεπε μια ενημέρωση να ξέρει ο άλλος ότι εγώ πήγα χτες εκεί και εν δυνάμει μπορεί και να. Ξέρω εγώ. Σίγουρα, απλά έχει ακολουθηθεί αυτή η τακτική. Ήσουν εκεί ραντεβού στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε από αρχές Νοέμβρη έτοιμα προς τον ΕΦΚΑ για να πάμε να πληρώσουμε. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει έρθει απάντηση στο email. Από αρχές Νοέμβρη. Από αρχές Νοέμβρη και δεν μπορούμε να το επαναλάβουμε διότι μας βγάζει το μήνυμα ότι ήδη έχει υποβληθεί το αίτημα για να έρθετε να καταθέσετε. Είναι συμπληρωματική απειδέντα. Καγωμένα όλα. Να γίνει χειρόγραφα, έτσι. Προσέξτε, όλα, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, τέσσερις μήνες μετά. Έτσι. Το μόνο πράγμα που λειτουργεί αυτή τη στιγμή είναι κάποιες υπηρεσίες που εκδίδουν αποφάσεις συνταξιδότησης. Και αυτές όχι με ρυθμό τον οποίο λειτουργούσε ο ΕΦΚΑ νωρίτερα, αλλά με, να το πω σιγά σιγά και με μεγάλη προσοχή. Έτσι, πριν επιστρέψεις, Επίσης, όπως ανέφερα, έχει τεθεί σε εφαρμογή νέα πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στον ΕΦΚΑ. Έχει αλλάξει πλατφόρμα από την παλιά. Έχουμε εισέλθει πλέον στην πλατφόρμα του Atlas. Μέσω αυτής υποβάλλονται πλέον οι συντάξεις. Είναι λίγο πιο δύσκολη η ηλεκτρονική αίτηση. Έχει κάποιες επιπλέον απαιτήσεις. Και μέσω αυτής και του συστήματος Atlas και ΕΦΚΑ σε συνδυασμό
θα γίνεται ο έλεγχος για την υποβολή των νέων αιτήσεων προσωρινής σύνταξης. Μάλιστα. Στις 10 του Μάρτη, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις εκκρεμείς συντάξεις που δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο είναι ελάχιστες, στον ιδιωτικό τομέα είναι γύρω στο 70%. Και αυτές οι κατηγορίες, πλην ΟΓΑ, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ώστε να λάβουν τη λεγόμενη καινούρια προπροσωρινή σύνταξη. Έτσι. Δεν είναι έλεγχος της συνταξιοδοτικής απόφασης, δεν είναι συνταξιοδοτική απόφαση, θα είναι ένα βοήθημα που θα χορηγείται ως προσύνταξη, έτσι ώστε να μην περιμένουν. Ένα ερώτημα, κύριε Ρίζο, και να πάμε να δούμε και τους κόφτες του κυρίου Παντελή. Ερώτημα. Φεύγει ο σύζυγος από τη ζωή, έχει οφειλές και η σύζυγος, η χείρα, θα κάνει αποποίηση κληρονομιάς. Μπορεί με την αποποίηση αυτή να διεκδικήσει σύνταξη ή αποποιούμενη την κληρονομιά αποποιείται και το μερίδιο της σύνταξης? Το δικαίωμα στη σύνταξη του θανόντος είναι μεταβιβαστό και όχι κληρονομητέο. Δηλαδή μεταβιβάζεται ανεξάρτητα του αν έχεις κάνει αποποίηση ή όχι. Όμως η αποποίηση δεν λειτουργεί στη σύνταξη με τον ίδιο τρόπο όσο στα υπόλοιπα χρέη. Έτσι, για να εκδοθεί η σύνταξη του θανόντος και να μεταβιβαστεί στη χείρα, εφόσον δεν έχει απονεμηθεί ακόμη, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης του χρέους. Δηλαδή, εάν το χρέος του θανόντα είναι μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ, τότε θα πρέπει ένα ποσό να καταβληθεί από τη χείρα και το υπόλοιπο να παρακρατηθεί δηλαδή, από τη σύνταξη. Κατά τα 20.000. Εάν η σύνταξη είναι χαμηλότερη, τότε δεν μπορεί να παρακρατηθεί ποσό 20.000 ευρώ, θα χαμηλώσει το ποσό παρακράτησης και θα πρέπει να καταβληθεί το υπόλοιπο. Μάλιστα.